αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, σήμερα βρισκόμεθα στο ίμιση της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Είναι η Μεσοπεντηκοστή, δηλαδή οι Εβραίοι εόρταζαν δύο εορτάς, τη μία το Πάσχα και την άλλη της Πεντηκοστής, και παρήλθον το μισό χρονικό διάστημα από την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, μεσούσες της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν. Ευσεβίας πότης ονάματα ο Κύριος μας διδάσκει πάντοτε τον κόσμο ότι ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Εκείνος που διψά λέγει, ας έρθει λέγει να του δώσω εγώ να πει είδον. Δι' αυτό και μετά την εορτή της Μεσοπεντηκοστής εορτάζουμε την μεγάλη εκείνη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, η οποία ονομάζεται Σαμαρίτιδα και την οποία ο Κύριος μας έφερε εις το φως το αληθινό και εις την οδόν της σωτηρίας, αφού της ζήτησε να του δώσει είδωρ, να πιει νερό από το πηγάδι το οποίο ήταν το φρέαρ του Ιακώβ. Ζήτησε ο Χριστός νερό από τη Σαμαρίτιδα και εκείνη του είπε ότι είναι πολύ δύσκολο τούτο που ζητάς, διότι οι Ιουδαίοι λέγει δεν έχουν καμία σχέση με τους Σαμαρίτας. Όσοι προσκυνήσαμε τα Άγια Μέρη εκείνα που ο Κύριος μας ευάδησε, τα θεοβάδιστα εκείνα μέρη, θα έφτασαν και στο φρέαρ του Ιακώβ, το οποίο είναι στη Σαμάρια. Και εκεί το πηγάδι, το οποίο εκάθισε ο Κύριος μας, υπάρχει μέχρι σήμερα, και εκεί γέννητο και μαρτυρικός θάνατος ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος ονομάζεται ο Φιλούμενος. Εκεί οι Εβραίοι τον κατεκρεούργησαν μέσα στο Άγιο εκείνο μέρος, όπου ο Κύριος μας έφερε στην πίστη την Σαμαρίτιδα, η οποία μετονομάστη Φωτεινή αφού βαπτίστη, και αυτή και τα τέκνα της. Η δε Σαμαρίτιδα δεν είναι το άλλη, εμεί μια γυναίκα η οποία ζούσε βίων παράνομων, και όταν ο Κύριος της λέγει, φώναξε τον άντρα σου, της λέγει να έρθει να του δώσω, να σας δώσω και τους δυο να πιείτε από το νερό που δεν θα διψιάσετε άλλη φορά, εκείνη είπε ότι άντραν ούκαι έχω, δεν έχω άντρα. Και ο Κύριος της είπε ότι ορθώς είπες ότι δεν έχεις άντρα. Πολύ σωστά είπες, της λέει, διότι έως αυτήν τη στιγμή είχες πέντε άντρας και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου άντρας. Είναι αυτό το σημείο το οποίο ακριβώς, αδερφοί μου, έχουμε και σήμερα μπροστά μας. Πολλές Σαμαρίτιδες υπάρχουν και σήμερα, οι οποίες τον έναν μετά τον άλλον τους άντρας τους έχουν μαζί τους, και έπειτα ο τελευταίος, τον οποίο νομίζουν ότι θα παντρευτούν με αυτόν, και αν δεν τον αφήσουν να αγγίσει επάνω της, νομίζει ότι θα φύγει και δεν θα παντρευτεί. Δίδει ο διάβολος τη αυτήν σκέψη μέσα στο μυαλό τους, και αφού διαπράξουν όσα διέπρατεν η Σαμαρίτιδα, τότε
νομίζουν ότι με αυτόν τον οποίον συζούν παρανόμως ότι θα τον παντρευτούν. Μεγάλη πλάνη του διαβόλου που κατέκτησε τα γυναίκα σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο ή μη μόνο οι σκέψεις και η εικόνα την οποία είχε η Σαμαρίτιδα. Πλην όμως ο Κύριος μας της αποκαλύπτει ότι και αυτόν που έχεις τώρα της λέγει δεν είναι άντρας. Και αυτόν τον οποίον αυτήν τη στιγμή έχεις της λέγει είναι παράνομος. Δυστυχώς στην Ελλάδα μας υπάρχουν περιοχές οι οποίες μετά από τον Αραβώνα, μετά από την λογοδότηση, αμέσως ο πατέρας και η μητέρα της κόρης παραδίδουν εις τον ερχόμενον προς αυτούς να δώσουν την κόρη τους ως σύζυγο, αντί να περιμένουν την ημέρα του μυστηρίου του γάμου, την ημέρα εκείνη κατά την οποία δίδουν υπόσχεση γάμου, λέγουν εις τον μνηστήραν ο οποίος ενεφανίστη ότι από αυτή τη στιγμή είναι δικιά σου, πάρ' την ό,τι θέλεις κάνετε. Τι αυτά ανόητα μυαλά έχουμε ακόμη και οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν τούτο θεομίσιτο, λέγει, θεοκατάρατο έθιμο, λέγει, το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί από τους χριστιανούς. Δεν μπορεί να αγγίσεις πάνω σε μία κόρη αν δεν βάλεις στεφάνι. Ούτε να την αγγίξεις δεν μπορείς. Πλην όμως σήμερα αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής έχουν παρέλθει. Το Ευαγγέλιο δεν τηρείται. Ο Λόγος του Θεού αποπέμπεται ως κάτι το απαράδεκτο και το αδύνατο να τηρηθεί. Και έτσι σήμερα τα πράγματα οδηγούμεθα μας οδηγούν εις την καταστροφή και την απώλεια. Εις αυτό το θέμα η Σαμαρίτιδα είναι το παράδειγμα και οι λόγοι του Κυρίου μας είναι οι πραγματικοί λόγοι τους οποίους πρέπει να τηρούμε. Και τότε εκείνη μόλις σήκωσε αυτή την αλήθεια λέγει ότι κανείς δεν μπορεί, λέγει, να ξεύρει τη ζωή του άλλου, μη μόνο ο Θεός. Και τότε της είπε ότι εγώ που σου μιλώ, εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό το μεγάλο θαύμα το εορτάζουμε μετά την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής, δηλαδή την ερχομένη Κυριακή. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλούμε πρέπει να γνωρίζουμε ότι και άλλα πράγματα εισέρχονται στον βίο μας και μεταξύ αυτών των κενών σημείων, τα καινούργια σημεία, αυτή τη στιγμή που μιλούμε συζητείται στην Βουλή το θέμα της ταυτότητος. Συζητείται στην Βουλή το θέμα της ταυτότητος. Ο δε μακαριότατος αρχιεπίσκοπος από τη Ρουμανία είπε τούτη την αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς. Όσοι δεν το ακούσαμε, να το ακούσουμε. Ουδε μία χώρα, λέγει, της Ευρώπης εξυνάγκασε την Ελλάδα να αλλάξει την ταυτότητα. Ό,τι γίνεται, γίνεται από αυτούς οι οποίοι κυβερνούν, λέει. Και εμείς θα αντιδράσουμε κανονικώς. Αυτό είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Τώρα στην Βουλή που συζητείται αυτό το θέμα είναι κρίσιμο για την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι θα πούν οι μεν και οι δε και τι θα αποφανθούν. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας φυλάξει και αυτήν την φορά έως να παρέλθει ακόμη χρόνος, το ότι τα πράγματα θα φτάσουν σε ένα σημείο το οποίο θα έχει πρόσβαση ο Αντίχριστος, θα γίνει αυτό, οποιαδήποτε κυβέρνηση και ας είναι.
γνωρίσουμε ότι αν αυτή τη στιγμή παραταθεί κάπως ένα σημείο από τα πολλά, ότι ο Αντίχριστος δεν θα έρθει. Να είμαι θα έτοιμοι, αδερφοί μου, να αντιμετωπίσουμε αυτό το θηρίο το μεγάλο της Αποκαλύψεως που ονομάζεται Αντίχριστος. Εφόσον η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι θα έρθει αυτό το θηρίο, θα έρθει αυτός ο αντί του Χριστού, φοβερός δαίμον της κολάσεως, θα λάβει μορφήν ανθρωπίνη, όπως ο Θεός έλαβε ανθρωπίνη μορφή. Έτσι ο διάβολος, ο άρχον των δαιμονίων, θα λάβει ανθρωπίνη μορφή. Θα βλέπεις άνθρωπον και όμως θα είναι δαίμονας. Και αυτός ο δαίμονας είναι εκείνος ο οποίος θα σφραγίσει εκείνους οι οποίοι δεν θα προσέξουν και θα πλανηθούν. Θα τους φραγίσει στο χέρι και στο μέτωπο. Και αν αυτή τη στιγμή ομιλούμε περί ταυτότητος, αύριο και αυτή θα αποδειχθεί τεχνιέντος, με τέχνη, με υπουλία, ύπουλος, για να πλανήσει τον κόσμο, θα αποδειχθεί και αυτή ανίσχυρος να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και τότε θα καταλήξουν και θα πούν ότι η σφραγίδα αυτή του Αντιχρίστου πρέπει να είναι εις το χέρι και εις το μέτωπο. Ο αριθμός 666 πρέπει να είναι εις το χέρι και εις το μέτωπο, για να μην μπορεί κανείς να παραπλανήσει τον άλλον και να του πάρει ή τα χρήματά του, ή την περιουσία του, ή το αυτοκίνητό του, ή οτιδήποτε άλλο. Ας περιμένουμε όμως έως τον τότε καιρό και ας είμεθα έτοιμοι να μην πέσουμε στην παγίδα την οποία ο Κύριος μας προειδοποίησε και μας είπε, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ουδείς δύναται να μας βοηθήσει ημιμόνον ο Λόγος του Θεού. Χωρίς το Θείον Κήρυγμα δεν θα δυνηθεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει όλα στα σπαγίδας του διαβόλου. Εις όλα στα συζητήσεις τα οποία διεξάγουμε πάντοτε πρέπει να έχουμε βάση και στερέωμα την Αγία Γραφή. Δι' αυτό σας παρακαλώ και πάλι, όσοι μας αξιώνει ο Θεός και ερχόμεθα εις το Θείον Κήρυγμα, να μελετούμε την Αγία Γραφή. Να μην αφήσουμε το βιβλίο τούτο του Θεού από το χέρι μας. Πάντοτε μόλις έβρωμε λίγον καιρό, ελάχιστον χρόνο, να ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Αυτός ο Λόγος του Θεού θα μας σώσει. Όσοι δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή θα πλανηθούν ευκόλως από τον Αντίχριστο. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμός, αφενός με το Θείον Κήρυγμα το οποίο μας αξιώνει ο Θεός και ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, αφετέρου δε η προσευχή την οποία πρέπει να αναπέμπουμε στον Θεόν. Αυτά είναι τα σωτήρια, διότι η προσευχή ενώνει το παιδί με τον πατέρα, είναι το τηλέφωνο που τηλεφωνούμε στον πατέρα μας, ο οποίος είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο παντογνώστης Θεός. Η δε Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτόν τον Λόγον του Θεού πρέπει να τον γνωρίζουμε, όπως λέγει ο ψαλμός, ο νόμος σου λέγει μελέτη μου εστίν ημέρας και νυχτός. Ημέρας και νυχτός λέγει δεν θα έχω τίποτε άλλο παρά να μελετώ τον νόμο σου. Και ο νόμος του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο ημιμόνον η Αγία Γραφή. Αυτή στηρίζει τον άνθρωπον.
και αυτή οδηγεί τον άνθρωπο να γνωρίζει τα μυστικά της πίστεως, αυτά τα οποία ακριβώς πιστεύουμε αλλά όμως δεν κατανοούμε. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Φίλιππος εις των ευνούχων της Κανδάκης, ο οποίος μελετούσε τον Λόγο του Θεού πάνω στην άμαξα την οποία τον μετέφερε, και παρουσιάστηκε ο Απόστολος Φίλιππος και του λέγει: «Γινώσκεις, αναγινώσκεις». Καταλαβαίνεις τούτα που διαβάζεις, το λέει αυτή τη στιγμή. Του λέει πως θα τα καταλάβω εάν δεν έχει κανένα να μου τα διδάξει. Αυτό είναι το σημείο, το μυστικό σημείο. Εάν δεν υπάρχει κανείς να σου ερμηνεύσει το Λόγο του Θεού, πως θα τον καταλάβεις? Δεν καταλαβαίνετε? Διότι σε εκείνους που έδωκε ο Θεός την χάρη να μορφωθούν δια να ομιλούν το Λόγο του Θεού, εκείνους αξιώνει ο Θεός και εις εκείνους δίδει τη χάρη του να διδάσκουν τα παιδιά του τα οποία είναι πιστά εις το όνομά του. Συνεχίζουμε δε, όσοι δια πρώτην φοράν ήρθαν εις το Θείον Κήρυγμα ή αν ήρθαν προηγουμένως και δεν ειδηνήθησαν να συνεχίσουν, έκαναν μία διακοπή, ευρισκόμεθα αδερφοί μου στο 15ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας, οι Απόστολοι εξέρχονται εις δράση του Θείου Κηρύγματος του Ευαγγελίου, και οι Απόστολοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι συνεδριάζουν, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αποφασίζουν, είναι οι πρώτοι οι οποίοι δίδουν διδαχήν. Δι' αυτό πλησίων των οικουμενικών μεγάλων συνόδων έχουμε τας αποφάσεις των Αγίων Αποστόλων, την διδαχήν των Αγίων Αποστόλων, τας διατάξεις των Αγίων Αποστόλων. Εξέρχονται εις το κήρυγμα ο Παύλος, ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι, και επιστρέφουν και δίδουν εις τους Αποστόλους οι οποίοι βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα, όπου είναι η πρώτη εκκλησία, δίδουν απολογίαν, και από εκεί εξέρχονται αποφάσεις των Αγίων Αποστόλων. Διδαχέ των Αγίων Αποστόλων και μαζί με τα συνόδους, οι οποίοι μας έδωσαν το πηδάλιο της εκκλησίας μας, έχουμε και την διδαχή των Αγίων Αποστόλων. Τι αποφάσιζαν οι Απόστολοι, τι έλεγαν οι Απόστολοι. Εκεί θα έβρωμε και περί νηστείας, εκεί θα έβρωμε και περί βαπτίσεως, λεπτομέρειες. Διότι οι Απόστολοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι ελεπτολόγουν τα της πίστεως. Έδιδαν ακριβή δρόμων των οποίων έπρεπε να ακολουθήσουν οι πιστοί. Και έχουμε την διδαχή των Αγίων Αποστόλων ως άλλην μεγάλην οικουμενικήν σύνοδο. Δι' αυτό πρέπει εμείς να γνωρίζουμε τι έκαναν τότε οι Απόστολοι αφού αναστήθη ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος, εξερχόμενος με τον Απόστολο Βαρνάβαν εις το έργο το θεάρεστο, εις εν σημείων διαπληκτίζονται. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας συγκρούονται, διαφωνούν. Γιατί διαφώνησαν? Διότι έτσι επέτρεψε ο Θεός. Δεν διεπληκτίστησαν όμως και δεν διεφώνησαν όμως όπως διαφωνούμε εμείς σήμερα. Εκείνοι με πολλήν αγάπη είχαν διαφορετική γνώμη, και εκείνο το οποίο έκαναν το έκαναν
όχι με έχθραν και μίσος όπως κάνουμε εμείς. Δηλαδή εισερχόμεθα εις ένα σημείο το οποίο ονομάζεται οικογένεια, και ο σύζυγος με την σύζυγόν του έρχονται σε ένα σημείο και έχουν μία διαφορά. Εκεί στη διαφορά την δική μας υπάρχουν και οι ξυλοδαρμοί και οι ύβρις και οι βλασφημίες. Εδώ όμως στον Απόστολο Βαρνάβα και στον Απόστολο Παύλο βρίσκουμε αγάπη. Διαφωνούν μεν, αλλά ο ένας αγαπά τον άλλο. Έχουμε αυτήν τη δύναμη και εμείς δια να ονομαζόμεθα χριστιανοί. Εάν είναι το δυνατόν να παρακολουθήσουμε ανδρόγυνα τα οποία έχουν διαφορετική γνώμη, θα δούμε ότι αντί της αγάπης υπάρχει άσποντο μίσος, και μετά από το μίσος αυτό η διάλυση της οικογενείας. Αδερφοί μου, ως όταν φτάσουμε στα ύψη της πνευματικής ζωής έχουμε χρόνων πολλήν, έχουμε αγώνας μεγάλους. Μην νομίσουμε ότι κερδίσαμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν κερδίζεται έτσι η Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζωή μας πρέπει να είναι όπως θέλει ο Θεός, και αν δεν το πετύχουμε αυτό, μα την κοπιούμε. Νομίζουμε ότι όλα είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα, είναι πολύ δύσκολα. Μετά φόβου και τρόμου, λέγει, κατεργάζεστε τη σωτηρία των ψυχών μου. Δεν είναι αστεία, αδερφοί μου. Για να εισέρθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών χρειάζεται πολύ σκόπος. Πρέπει να μεταβληθούμε και από σαρκικοί άνθρωποι να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Εάν δεν γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα δούμε τον πνευματικό Θεό. Ο Θεός είναι πνεύμα, λέει. Και σε εκείνους οι οποίοι τον προσκυνούν είναι παντού το πνεύμα του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Πνεύμα ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με τον Απόστολο Βαρνάβα βρίσκονται σε ένα σημείο διαφοράς, με διάφορων γνώμων ο ένας με τον άλλον. Ο Παύλος δε εξίου τον αποστάντα από αυτόν από Παμφιλίας των λεγόμενων Μάρκων, και μη συνελθόντα αυτής στο έργο μη συμπαραλαβήν τούτον. Ο Παύλος όμως σε θεώρη δίκαιο να μη συμπεριλάβουν εκείνον που εχωρίστη από αυτούς από την Παμφιλία και δεν ήρθε μαζί τους για να υπηρετήσει εις το έργο της Ιεραποστολής. Εγένε το δε παροξισμός αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλων των δε Βαρνάβαν παραλαβώντα των Μάρκων εκπλεύσε εις Κύπρον. Έως εδώ εφτάσαμε στο περασμένο μας κήρυγμα και συνεχίζουμε για να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Προεκλήθη δε ζωηρά διαφωνία μέχρι του σημείου ώστε οι δύο Απόστολοι να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον και ο Βαρνάβας πρώτος να αποπλέψει εις Κύπρον αφού παρέλαβε μαζί του τον Μάρκον. Και οι αγιότεροι άνθρωποι, είπαμε στο περασμένο μας κήρυγμα και το επαναλαμβάνουμε και πάλι, και οι αγιότεροι των ανθρώπων είναι δυνατόν να έχουν διαφόρους γνώμες. Δεν είναι κακό το να έχεις διαφορετική γνώμη. Εγώ συμφωνώ, εσύ δεν συμφωνείς. Και στο τέλος, αδερφοί μου, πρέπει κάποιος να υποκύψει. Διότι αν και οι δύο πεισματώνουν, έχουν ένα πείσμα και λέγουν ότι εγώ έχω το δίκαιο και εσύ έχεις το δίκαιο, τα πράγματα δεν έρχονται εις συμφωνίαν ποτέ. Δι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι εις τας διαφοράς μας κάποιος από τους δυο πρέπει να υποκύψει ή να ευρεθεί άλλος τρόπος. Έχουμε επί ζητημάτων διαφόρους αντιλήψεις και φρονήσεις και κρίσεις.
εις αυτά τα σημεία ακριβώς πρέπει να είμεθα πάντοτε υποχωρητική. Και οι άριστοι των ανθρώπων δεν πάβουν να είναι άνθρωποι. Έχουμε ανθρωπίνους αδυναμίας. Ουδής είναι τέλειος στον κόσμο αυτό. Επιτρέπει δε ο Θεός αυτά στα διαφωνίας, δια να φαίνεται και δι' αυτόν η ανθρωπίνη ασθένεια και η αδυναμία. Να μην λέγουμε ότι είμαι θα τέλειοι. Ουδής τέλειος εις ο Θεός. Πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε άνθρωπος πάνω στον κόσμο τούτον κάνει λάθη. Αλάθη του είναι ο Πάπας όταν καθίσει πάνω στην καθέδρα. Του λέγει ότι άμα καθίσει πάνω στην έδρα και μιλήσει, λέγει ότι είπε είναι αληθές. Αλάθη του Πάπας. Εμείς δεν είμεθα πάπες. Εμείς είμεθα χριστιανοί με φόβον Θεού και γνωρίζουμε ότι έχουμε και λάθη. Αυτά τα λάθη να τα παραδεχόμεθα. Να μην μένουμε και να λέμε τούτο που είπα τούτο είναι το σωστό. Το σφάλμα εμπροκειμένου βαρύνει αμφωτέρους τους Αγίους αυτούς άνδρας. Ο Παύλος, ο οποίος εις τους ασθενείς εγένε του ασθενείς, δεν έλαβε υπόψη εμπροκειμένου ότι ο Μάρκος, ο Υιός της Μητρός της Μεγάλης Υπηρεσίας, τας οποίας προσέφερε εις τα Ιεροσόλυμα η μητέρα του Μάρκου, και είπαμε ότι έδωκε την οικία αυτής και έγινε το μυστικό δείπνο. Έδωκε την οικία αυτής και εκεί έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η μητέρα του Μάρκου είναι αυτή η οποία παρεχώρησε το σπίτι εκείνο το ανώγιον, το εστρωμένο, όπου εκάθισε ο Χριστός μετά των μαθητών του και τους έπλυνε τα πόδια και τους παρέδωκε το μέγα μυστήριο της Ιεράς Λειτουργίας, το σώμα και το αίμα του. Εις αυτό το σημείο ο Παύλος το είχε λησμονήσει και ο Βαρνάβας τη θέλησε με πολύ αγάπη να έχει τον Μάρκον μαζί του, πλην όμως εις το σημείο τούτο εγένετο διαφωνία, διότι από την Παφιλία ο Μάρκος δεν ήθελε να ακολουθήσει τον Παύλο. Έκανε μία παρακοή και λέγει δια την παρακοή αυτή πρέπει να έρθει παιδαγωγία, θα παιδαγωγηθεί. Να προσέξουμε εδώ το σημείο τούτο εις τα παιδιά μας, τα οποία τα έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Πετάγονται πάνω στις καρέκλες, πετάγονται πάνω στα τραπέζια με τα παπούτσια τους. Σπάνε τα πάντα. Μη του μιλήσεις, λέγει, άστο, άστο. Αχ, αυτό το οποίο εμείς δεν είχαμε διάφτην ελευθερία ποτέ. Μόλις εκάναμε κάτι, έρχεται και η αμοιβή. Σήμερα τα παιδιά κάνουν τα πάντα και φωνάζει η μάνα, φωνάζει ο πατέρας. Άλλοτε η μάνα δικαιολογεί, άλλοτε ο πατέρας δικαιολογεί. Ας το παιδάκι, μη το επιπλήττεις. Αυτό έφτασε και στα σχολεία. Των καιρών που ήμεθα εμείς στα σχολεία, αδερφοί μου, ασυδύνατο κανένα παιδί να πει μια λέξη άσχημη. Τότε έπρεπε να φύγει αμέσως και να δεχθεί και τις ξυλιές από τον δάσκαλο ή τη δασκάλα. Σήμερα τόλμησε να αγγίσεις πάνω στο παιδί, την άλλη ημέρα θα σε πάρει στα τηλεοράσεις. Και έχουμε αυτό το κατάντημα το οποίο βλέπουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ο Μάρκος πρέπει να παιδαγωγηθεί, λέγει, να τιμωρηθεί, δεν θα έρθει μαζί μας. Το βλέπει με αυτό το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Βαρνάβας, αγαθός και απλούς άνθρωπος, βλέπει με διαφορετικό πνεύμα, με διαφορετικό μάτι τον Μάρκο. Λέγει, παιδί είναι, λέγει, έκανε ένα σφάλμα να το αγαπήσουμε. Και όμως ο Παύλος μένει σταθερός εκεί, δεν θα έρθει, λέγει. Αυτή η αυστηρότητα, αδερφοί μου, επιβάλλεται εις πολλές περιπτώσεις και προπάντων
όσοι έχουν παιδιά. Προσέξετε, σας παρακαλώ πολύ, προσέξετε, γιατί τις λέγει φόρεσες αυτό το φόρεμα και φαίνεται το σώμα σου. Την άλλη μέρα θα τραβήξει να πάει παραπάνω. Εάν ομιλήσει ο πατέρας και πει μία κουβέντα στο παιδί, θα φύγω, λέγει, και δεν θα με ξαναδείς. Εάν ομιλήσει στο αγόρι, λέγει, έχω και άλλον τόπο να πάω. Αν μιλήσει στο κορίτσι, έχω και τόπους πολλούς να πάω. Αδερφοί μου, πού έχουμε φτάσει? Εφτάσαμε εκεί που λέγει ο Θεός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Θα έρθει καιρός, λέγει, που τα παιδιά θα είναι απειθή προς τους γονείς. Θα απειθούν προς τους γονείς, λέγει. Δεν θα υπακούουν. Γονεύσιν απειθείς εις τους γονείς, δεν θα έχουν καμία υπακοή. Το φτάσαμε? Το φτάσαμε. Συνεχίζουμε όμως για να ειδούμε τους δύο αυτούς Αποστόλους. Ο Βαρνάβας εξάλλου παρεσύρθη μέχρι του να ομιλήσει, να μην λάβει υπόψη ότι προκειμένου περί των συμφερόντων της Εκκλησίας δέον να παραμερίζονται πάντα τα προσωπικά συναισθήματα, τα οποία δέον να υποτάσσονται στην αγάπη του Χριστού. Θα έλεγε κανείς κρίμα ότι δεν ευρέθημαν εκεί κανείς να παρέμβει προς συμβιβασμό της διαφωνίας αυτής. Ο Θεός όμως, ο οποίος επέτρεψε αυτήν τη διαφωνία, προείδε αναμφιβόλως κάτι το μεγαλύτερο και το καλύτερο, διότι και το έργο του Ευαγγελισμού εξυπηρετήθη πληρέστερον, δηλαδή τελειότερον, και τον Μάρκον τον βλέπουμε αργότερα παρά των πλευρών του Παύλου και να είναι εις εύχριστον διακονίαν υπ' αυτού χαρακτηριζόμενον τον Απόστολον Μάρκον, τον Ευαγγελιστήν. Ο χωρισμός αυτός απέβει δια του Κυρίου εις αγαθόν. Εχωρίστη ο Παύλος με τον Βαρνάβα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ευεργετικό για την Εκκλησία. Ο Παύλος αποκτήσας όχι έναν σύντροφο ο οποίος να ήταν μαζί του, αλλά πολλούς, ή το εστω εξίσου λιγότερο περιορισμένος στις κινήσεις του. Και βρίσκομαι ότι ο παροξυσμός εκ μέρους του Βαρνάβα ήταν κάπως εκείνη τη στιγμή πολύ βιαιότερος, διότι αμέσως, λέγει, κατέβηκε να τους παρακολουθήσουμε τώρα με τη φαντασία μας. Δεν συμφωνείς, λέγει, στον Παύλο? Ωραία, δεν συμφωνώ κι εγώ, φεύγω, του λέγει. Και την ίδια στιγμή έφυγε και κατέβηκε στην προκυμαία η οποία υπήρχε τότε και πήρε, λέγει, ένα πλοίο από εκεί και έφυγε δια την Κύπρον. Αμέσως απεχώρησε δια την Κύπρον. Παράδειγμα στο σημείο τούτο, αδερφοί μου, είναι και κάτι άλλο το οποίο είναι σοβαρότερο. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να μην δικαιολογούμε καμιά φορά όταν παραφερόμεθα. Να μην δικαιολογούμε, παρεφέρθηκα, λέγει, γιατί εσύ φταίς. Δεν φταίει ο άλλος, φταίμε εμείς οι οποίοι έχουμε την αδυναμία πάνω μας. Κάθε μια παραφορά, κάθε μια εκτροπή από την πραότητα την οποία μας εχάρισε ο Θεός, κάθε τι το οποίο μας εξάπτει. Αυτή τη στιγμή, λέει, με έπιασαν τα νεύρα μου. Ποια νεύρα? Τα νεύρα του εγωισμού μας έπιασαν. Τα νεύρα που βάζει ο διάβολος. Και να έχετε πάντοτε υπόψη ότι ο διάβολος δεν πλησιάζει τον άνθρωπο ο οποίος είναι ήρεμος.
ο διάβολος παραμονεύει την ώρα που θα σου φέρει κάτι να σε κάνει να αναστατωθείς. Εκείνη τη στιγμή θα επιτεθεί. Παραμονεύει, δηλαδή είναι όπως ο κυνηγός ο οποίος παραμονεύει πότε θα δει το θύραμα για να το χτυπήσει. Το ίδιο πράγμα είναι ο διάβολος. Σε περιμένει πότε θα βγεις από την ηρεμία σου. Όταν βγεις από την ηρεμία σου, ούτε δεν ελέγχεις τον εαυτό σου. Ούτε τι λέγεις, ούτε σε ποιον αποτείνεσαι, ούτε πώς συμπεριφέρεσαι, αλλά αρχίζουν και τα χέρια και τα πόδια να κινούνται και έχουμε με τα ταύτα και τους φόνους, αδερφοί. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε, ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μας πρέπει να έχουμε ηρεμία. Μπορεί να υψώσουμε λίγο τη φωνή μας, επιβάλλεται πολλές φορές, και αυτός που σας ομιλεί, μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έρχομαι στην ανάγκη να φωνάξω, διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν ακούνε. Τους ομιλείς, τους λες και δεν ακούνε. Πλην όμως, μέσα από αυτήν όλη την κίνηση υπάρχει απεριόριστος αγάπη. Και η αγάπη αυτή είναι εκείνη η οποία μας αξίωσε και στον Άγιο Γεώργιο να έχουμε αυτήν την τάξη της Εκκλησίας. Διότι αν ήσαν τα πράγματα διαφορετικά, θα είχαμε ό,τι γίνεται μέσα στην αγορά. Δεν επιτρέπεται στον ναό του Θεού να υπάρξει ουδεμία ανησυχία, διότι ένας που προσπαθεί να ενωθεί με τον Θεό δεν μπορεί να του χαλάσει εκείνη την αγωνία του. Δεν είναι εύκολο να ενωθούμε με τον Θεό, αδερφοί. Έχουμε τον διάβολο, ο οποίος δεν μας αφήνει ούτε δευτερόλεπτον. Εκεί που πάμε να προσευχηθούμε μας βάζει άλλες εικόνες φρικτότερες και βρωμερότερες και δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Δι' αυτό να προσέχουμε μη γίνουμε αιτία των διπλανών μας να τον ενοχλήσουμε. Αυτό πρέπει να έχεις όταν μπεις μες στην Εκκλησία. Όχι να του λες, σήκω πάνω, τούτη καρέκλα είναι δική μου. Πού τη βρήκες και είναι δική σου? Πού τη βρήκες? Ήρθε ο άλλος προηγουμένως και κάθεσαι. Άστον εκεί, βρες εσύ μια άλλη καρέκλα. Όχι, λέγει, είναι δική μου, να συμπαθείς από εδώ. Ρε χριστιανή που είμαι, χριστιανή που είμαι, με το παραμικρό λέγουμε τόσα ανόητα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, ούτε πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας. Αδερφοί μου, χρειαζόμεθα αγώνα για να γίνουμε χριστιανοί. Η ανθρωπίνη φύση είναι πάντοτε ασθενής και αντί στις εκδηλώσεις της αδυναμίας μας να ορθούμεθα κριτέ αδυσόπιτοι και να είμεθα διατεθειμένοι να υποστούμε εκείνα τα οποία εμείς κάνουμε λάθη, εν τούτης λέγει δεν υποχωρούμε. Και όταν δεν υποχωρούμε, δεν επανέρχεται ποτέ η ειρήνη ούτε η συμφωνία στη ζωή μας και ιδιαιτέρως στους συζύγους και στην οικογένεια. Απέβλεψε ο Βαρνάβας στην Κύπρο. Η Κύπρος ήταν γενέτειρα του Αποστόλου Βαρνάβα. Όταν θα τελειώσουμε από το κήρυγμα θα βγείτε στη βιβλιοθήκη και έχει ένα ωραιότατο βιβλίο το οποίο γράφει ο Απόστολος Βαρνάβας. Πάρτε το αυτό το βιβλιαράκι, είναι φτηνό, δεν είναι ακριβό, και θα διαβάσετε για τον Απόστολο Βαρνάβα. Είναι ωραιότατο βιβλίο, να το πάρετε, να το διαβάσετε. Αυτή η τελευταία μνήμη περί του Βαρνάβα είναι και δεν υπάρχει άλλη στην Αγία Γραφή. Είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία αναφέρεται το όνομα του Αποστόλου Βαρνάβα. Από παλαιά εκκλησιαστικά κείμενα και συγγραφείς, ο Απόστολος Βαρνάβας εκήρυξε σε πολλά μέρη.
Στα τελευταία διέτη της ζωής του επέστρεψε στην Κύπρο και εκεί εμαρτύρησε λιθοβοληθείς από Ιουδαίους της Συρίας. Πάντοτε οι Εβραίοι είναι κοντά μας. Πάντοτε μας καταδιώκουν. Μέχρι σε αυτής της στιγμής. Και εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας λέγει, βρέθησαν Ιουδαίοι από τη Συρία, οι οποίοι τον ελιθοβόλησαν εις την Κύπρο. Ετάφηται εις την Κύπρο. Ετάφη στην Κύπρο ο Απόστολος Βαρνάβας και μετά από χρόνια ευρέθηκε το σκήνομά του με το Ευαγγέλιο εις το στήθος του. Και έτσι λέγει ο αυτοκράτορ Ζήνων, ο οποίος υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο, έδωκε τα προνόμια εις την Κύπρο. Το πρώτον προνόμιο είναι το αυτοκέφαλο της Κύπρου. Αυτοκέφαλος δηλαδή να μην έχει να δώσεις κανέναν ουδεμίαν απολογία. Η Εκκλησία της Κύπρου είναι αυτοκέφαλος, δηλαδή αποφασίζει μόνη της, παίρνει αποφάσεις μόνη της. Αυτό το έλαβε εξαιτίας της ευρέσεως του σκήνους του Αποστόλου Βαρνάβα εις την Κύπρο με το Ευαγγέλιο εις το χέρι του, εις το στήθος του. Το δεύτερο το οποίο έδωκε το Βυζάντιον ο αυτοκράτορ εις την Κύπρο, εις την Εκκλησία της Κύπρου, είναι ο αρχιερεύς αντί να κρατάει στο χέρι του ποιμαντορικήν ράβδον με δύο δράκοντα επάνω και το σταυρό απεπάνω. Αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο σταυρός του Χριστού κατενίκησε το διάβολο. Δεν υπάρχει ο δράκον της κολάσεως. Και αυτό το έχουμε και πάνω στο τέμπλο, όπου και αν κοιτάξουμε θα δούμε τον σταυρόν και κάτω δύο δράκοντας, τους οποίους συνέτριψε ο Τίμιος Σταυρός. Αντί λοιπόν στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος να κρατά ράβδον με τον Τίμιο Σταυρόν και τους δύο δράκοντας, κρατά εις το χέρι του μήλο και επάνω εις το μήλο ο Τίμιος Σταυρός, δηλαδή ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος υπερισχύει όλα τα εν τη γη, ό,τι υπάρχουν πάνω στην γη. Το μήλο εκείνο συμβολίζει ολόκληρον την γη, τον πλανήτη γη, και επάνω σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. Εδώ και ακόμη ένα προνόμιο. Ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου να υπογράφει με κόκκινο μελά και να ενδύεται, λέγει, κόκκινον μανδύαν. Αυτά τα προνόμια τα έλαβε εξαιτίας του Αποστόλου Βαρνάβα, η αυτοκέφαλος Εκκλησία της Κύπρου. Εκ της τελικής εκβάσεως των πραγμάτων προς τον Μάρκον, ο οποίος απέβει εν τέλει εύχριστον τέκνον εις διακονία, διδασκόμεθα ότι και απέναντι εκείνων οι οποίοι προς το παρόν παρέχουν βασίμους αφορμάς προς κατάκριση, οφείλουμε να είμεθα επιοικείς και με μετρημένη περί τας κρίσης τας ειδικάς μας, πάντοτε ότι και αν έχουμε εναντίον του άλλου βάσιμα επιχειρήματα, πάντοτε να μας διακρίνει η επιοίκεια και η αγάπη. Διότι δεν είναι δύσκολο να συμβεί ότι συνέβη και στον Μάρκο. Δεν είναι δύσκολο για αυτοί οι ίδιοι να μας παράσχουν στο μέλλον αφορμήν εκτιμήσεως και φιλίας, οι οποίες εξαλείφουν ολοτελώς πάσαν κακήν ανάμνηση του παρελθόντος. Πολλές φορές, αδερφοί μου, εκείνος ο οποίος απέναντι μας εφάνει, ας πούμε τη λέξη, αχάριστος, εν τούτης εμείς πρέπει να τον έχουμε με πολύ αγάπη. Με συγχωρείτε. Πρέπει να τον έχουμε με πολύ αγάπη, διότι
στο τέλος θα νικήσει η επιείκεια και η αγάπη, και εκείνος ο οποίος ήταν σκληρός προηγουμένως μετά να είναι ένα πρόσωπο προσφυλές εις εμάς. Ο Παύλος δε επιλεξάμενος σύλλαν εξήλθε παραδοθεί στη χάρη του Κυρίου υπό των αδελφών. Ο δε Απόστολος Παύλος εκλέξας ως συνοδόν και βοηθόν του τον σύλλαν, τον Απόστολο σύλλαν, ανεχώρησεν αφού οι εναντιοχοί αδελφοί διακοινών προσευχών τον παρέδωκαν και τον ενεπιστεύθησαν εις την ευμενή πρόνοιαν και προστασίαν του Θεού. Διήρχε δωδέ την Συρίαν και την Κηρικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας. Περιόδευε δε ο Παύλος με τον σύλλαν τα χώρες της Συρίας και της Κηρικίας και στήριζαν στη χριστιανική πίστη και ελπίδα και ζωήν τους αδελφούς των εντεσχώρες ταύτες εκκλησιών. Όσοι ήσαν πιστοί στον Θεόν τους εστήριζαν ο Απόστολος Παύλος αφού έκανε περιοδία μετά από τον αποχωρισμό με τον Απόστολο Βαρνάβαν. Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν και ειδού μαθητής της είναι εκεί ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικός την ως Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος. Περιόδευε δε ο Παύλος τας χώρας της Συρίας και της Κηλικίας και εστήριζεν τους αδελφούς, ο διπορών δε τώρα από Ανατολών προς της μας έφτασε πρώτον εις την Δέρβη και μετά αυτήν εις την Λύστρα και ειδού ήτο εκεί κάποιος μαθητής που ελέγεται ο Τιμόθεος, Υιός μιας γενικός Ιουδαίας η οποία είχε πιστεύσει στο Χριστόν, ο πατέρας του όμως ήτο εθνικός, η μητέρα ήτο Εβραία Ιουδαία, αλλά πιστή, αφαντάστος πιστή στον Θεό. Επίστευε πολύ στον Θεό, αγαπούσε τον Θεό. Ο πατέρας του Τιμοθέου όμως ήταν ειδωλολάτρης, δεν επίστευε στον Θεό, ήταν ειδωλολάτρης. Τώρα εις το σημείο τούτο να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε από εδώ. Εάν η μητέρα, αδερφή μου, ανήκει εις άλλην θρησκεία, να φεύγουν οι άντρες, να εγκαταλείπονται αυτήν την προσπάθεια, διότι πολλοί στο εξωτερικό δυστυχώς ζουν με γυναίκας, συζύγους δηλαδή, η οποία είναι άλλης θρησκείας. Γυναίκες οι οποίες είναι είτε προτεστάντισσες, είτε ευαγγελίστριες, είτε καθολικές και πηγαίνουν και παντρεύονται μαζί τους. Τα αποτελέσματα είναι πολύ λυπηρά, διότι η μητέρα είναι που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά. Νομίζουν ότι θα ακούσουν οι γυναίκες όταν παντρευτούν στον άντρα, δεν ακούνε. Δι' αυτό πολλά παιδιά δικά μας τα οποία επαντρεύτησαν με γυναίκες οι οποίες έχουν άλλη θρησκεία εγκατέλειψαν και το χριστιανισμό και πήγαν μαζί με τις γυναίκες τους για να σώσουν την οικογένεια. Αλλά δεν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το Θεό μας για να σώσουμε την οικογένεια. Να μην παντρευτούμε με γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την ίδια θρησκεία με εμάς. Αυτό να το προσέξουν ιδιαίτερως όσοι είναι εκτός Ελλάδος και να μην αφήνουν τα πράγματα ανεξέλεκτα, διότι η μητέρα είναι εκείνη η οποία διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της. Θα το δούμε δε εις τον Απόστολον Τιμόθεον. Το όνομα της μητέρας ονομάζεται Ευνίκη. Η μάμη του Τιμοθέου ονομάζεται Λοΐς. Θα τα ευθυμούμεθα αυτά. Μη μας ερωτήσει κανείς και μας πει ποια ήταν η μητέρα του Τιμοθέου και να μην απαντήσουμε.
Ευνίκη, όνομα ωραιότατο. Λοΐδα, όνομα ωραιότατο. Αντί να βγάζουμε άλλα ονόματα, τα οποία δεν είναι αγιογραφικά, καλό είναι να βλέπουμε την Αγία Γραφή, να βλέπουμε αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι αγιογραφικά ονόματα και είναι άγια ονόματα. Καλό είναι να βλέπουμε την βάση της θρησκείας μας, διότι σήμερα οι περισσότεροι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες προπάντων, γίνονται θηρία ανήμερα να βαφτίσουν τα παιδιά στο όνομά τους, όχι στο όνομα του Αγίου. Στο όνομα του Αγίου δεν τους ενδιαφέρει, στο όνομα μου βγάλεις το όνομά μου, λέει. Και ποιο είναι το όνομά σου, τι έκανες δηλαδή? Έκανες καμιά ευεργεσία στον κόσμο? Εκήρυξες το Ευαγγέλιο πουθενά? Να σε έχουμε και σένα να βγάζουμε στο όνομά σου? Μήπως θέλεις και λαμπάδα να σου στήσουμε? Αλλά απαιτούν απαιτήσεις. Το όνομά μου, λέγει, το όνομά μου, να μην χαθεί το όνομά μου. Το όνομά σου από εδώ θα χαθεί θέλοντας και μη θέλοντας. Εκεί είναι γραμμένο, στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό να κοιτάξεις. Θέλουμε οπωσδήποτε το όνομά μας. Δεν λέμε το όνομα του Αγίου. Ονόμασε τον Άγιο και μετά ο Θεός είναι βοηθός. Τα ονόματα αυτά είναι γνησίως ελληνικά ονόματα, τα οποία ακριβώς εμείς τα παραμελήσαμε και βγάζουμε άλλα ονόματα. Τούτο δεν είναι εκπληκτικό, διότι στα μέρη αυτά είχαν έρθει προπολού εις επιμειξίαν Ιουδαίοι και Έλληνες. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγουμε σήμερα δια τους αδερφούς μας οι οποίοι ζουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και τα λοιπά, δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζεται. Όταν, για κοιτάξτε για μια στιγμή τους Τούρκους τώρα, τους είδατε τους Τούρκους? Είδατε τα πρόσωπά των ότι δεν είναι πρόσωπα τουρκικά, με διαφορετικά χείλη, με διαφορετικές μύτες, με διαφορετικά πρόσωπα? Όλα τα πρόσωπα των Τούρκων σχεδόν είναι όμοια με τους Έλληνες, με τον Ελλήνο. Γιατί? Διότι εγένετο επιμειξία Ελλήνων και Τούρκων. Και όλα αυτά τα τέκνα τα οποία γεννήθησαν, τα πρόσωπά των δυσκολεύεσαι να καταλάβεις αν είναι Τούρκοι. Έφυγαν εκείνα τα παλιά τα τουρκικά πρόσωπα. Βέβαια τούτο είναι ένα θέμα το οποίο είναι συζητήσιμο, αλλά δεν μπορείς και να ελέξεις τον κόσμο σήμερα. Επειδή ο πατέρ του Τιμοθέου ή το Έλλη παρέμεινε ο Τιμόθεος απερίτμητος, δηλαδή επευλήθη στο θέμα τούτο ο πατέρας, ο ειδωλολάτρης ή το Έλλη. Όταν μιλούμε περί Έλληνος την τότε εποχή, πρέπει να ξέρουμε ότι επίστευεν στους θεούς του Ολύμπου, σε όλους τους θεούς του Ολύμπου ελάτρευαν τους θεούς, τους ανυπάρκτους θεούς. Οι Έλληνες δημιουργούσαν θεούς κατά τας αδυναμίας των. Ό,τι αδυναμία είχαν, είχαν και ένα θεό. Βλέπετε μέχρι σήμερα έχουμε την Αφροδίτη, η οποία είναι το ίνταλμα των σαρκολατρών, όπως ήταν και τότε. Η θεά Αφροδίτη, λέει. Τη σαρκός η θεά. Τη αμαρτίας η θεά. Είχαν τη Δήμητρα, η οποία ήταν δια την γη. Είχαν τον Απόλλωνα. Είχαν τόσους άλλους θεούς, αλλά ο καθένας θεός είχε και μία ειδικότητα. Άλλος δια τον πόλεμο και άλλος δια τας άλλας αδυναμίας τας οποίας είχαν τότε ο κόσμος. Ο πόθος της μητρός του δεν υπερίσχυσε στην προκειμένη περίπτωση, διότι εκείνη ήταν
Ιουδαία και ήθελε το παιδί της να λάβει την σφραγίδα του νόμου του Μωυσέως, αυτό το οποίο υπετάχθη ο Κύριός μας τη 8η μέρα, λέγει, περιτιμηθείς ο Κύριός μας. Δεν υπερίσχυε σενόμας, διότι ο άντρας επευλήθη εις την γυναίκα του και το ανέθερψε μόνον η ευνίκη, το ανέθερψε μόνον με φόβον Θεού. Αυτό είναι το κύριος σημείο το οποίο τονίζει η Αγία Γραφή, ούτως ώστε ο Τιμόθεος δεν έλαβε επί του σώματος τη σφραγίδα της Διαθήκης, δεν εστερεί το όμως η καρδία του το σύμβολο εκείνων της πίστεως, η οποία πίστης απεμάκρυνε και την περιτομή. Πάντως εις αυτό διδασκόμεθα ποιαν επίδραση δύναται να έχει επί την ψυχή του παιδός του τέκνου η παιδαγωγία της μητρός. Από τούτο διδασκόμεθα ποιαν επίδραση έχει η μητέρα επάνω στο παιδί, όχι ο πατέρας, η μητέρα. Υπερισχύει συνήθως από τον πατέρα και επιδρά η μητέρα εις το παιδί, διότι εκείνη το διδάσκει. Ο πατέρας θα φύγει από το σπίτι, θα εργαστεί για να φέρει την τροφήν στο σπίτι. Η μητέρα μένει με το παιδί. Το παιδί θα λάβει από τη μητέρα την παιδαγωγία. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέχουν πολύ οι μητέρες, ως εμαρτυρήτω υπό των ενδύστρες και εικονίων αδελφών, όλοι οι οποίοι ήσαν εις τα λίστρα και στο εικόνιον, όλοι αυτοί εμαρτυρούσαν ότι ο Τιμόθεος ή το ένα παιδί άγγελος, ή το ένα παιδί το οποίο διεκρίνεται από όλον τον κόσμο, ή το ένα παιδί που είχε το σήμερον επιζητούμενο δι' έναν ιερέα, δι' να γίνει ιερεύς. Υπάρχει το κυριότερο σημείο το οποίο ονομάζεται έξωθεν μαρτυρία. Ο κόσμος τι λέει γι' αυτό? Στην Κύπρο, αδερφοί μου, είχαμε έναν Άγιον Αρχιερέα, ο οποίος όταν το έλεγαν να χειροτονήσει έναν νέον ιερέα, ο αρχιερεύς αυτός διήρχετο όλα τα χωριά και όταν έβρισκε εις το δρόμο καμία γυναικούλα με το δεμάτι τα ξύλα στον ώμο και με τα κατσίκια μπροστά της, εσταματούσε, την εχαιρετούσε και της έλεγε: «Είμαι ο δεσπότης, τι κάνεις?» Και απαντούσε η γυναίκα: «Καλά, δεσπότη μου, για να σε ρωτήσω», της λέγει, «εδώ στο χωριό θέλετε να κάνετε κανένα νέον ιερέα?» «Ναι», απαντούσε. «Είναι καλός?» «Πολύ καλός, δεσπότη μου, πολύ καλός». Πήγαινε παραπάνω, έβρισκε ένα άλλο και το ίδιο έκανε, έως ότου να βεβαιωθεί ότι η έξωθεν μαρτυρία ήταν ανεγνωρισμένη. Ο Τιμόθεος είχε την έξωθεν μαρτυρία, είχε την φήμη όχι μόνο στην πατρίδα του αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Τούτον ηθέλησε ο Παύλος, συν αυτό εξελθήν και λαβών περιέτεμεν αυτόν δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης, είδησαν γράπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχε. Αυτό λοιπόν ήθελε ο Παύλος να τον πάρει μαζί του εις την περιοδία και με τα χέρια του τον περιέτεμεν ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δια να διευκολύνει την δράση του μεταξύ των Ιουδαίων που ήσαν εις τα μέρη εκείνα, διότι όλοι αυτοί γνώριζαν ότι ο πατήρ του Τιμοθέου ή το Έλλην, και συνεπώς εάν ο Τιμόθεος έμενε απερίθμητος δεν θα επλησίαζε κανείς Ιουδαίος να ακούσει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου ή του Τιμοθέου. Ως δε διεπορεύοντο τας πόλης παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμης. Αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι οι Απόστολοι έχουν διδαχάς, διδαχέ των Αποστόλων, τα κεκριμένα, αυτά τα οποία απεφάσιζαν οι Απόστολοι έπρεπε να τα διατηρούν οι πιστοί.
όχι τότε αλλά και σήμερον μέχρι και της τελευταίας ημέρας του κόσμου τούτου, πρέπει να έχουμε πάντοτε την διαφύλαξη αυτών των οποίων παρελάβουμε. Ό,τι έχουμε παραλάβει πρέπει να τα διατηρήσουμε. Στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις. Αυτό το στείτε και κρατείτε τας παραδόσεις έγινε το ένας γάμος. Όταν ήρθε η στιγμή για να υποθεί εκείνο το τροπάριο Ισαΐα χόρευε, τότε ήρχισε η μάχη του ριζιού. Το ρύζι έπεφτε βροχιδόν. Και εις τούτο το θέμα τολμήσαμε να πούμε δυο λόγια. Πού το βρήκατε αυτό το έθιμο? Λέγει, είπε ο Απόστολος Παύλος, στείτε και κρατείτε τις παραδόσεις. Πετάχτηκε μια γυναικεία φωνή. Λέω, τας παραδόσεις, τας αγιογραφικάς, αυτάς να τας κρατάς, λέω. Γράφει πουθενά σε κανένα σημείο της Αγίας Γραφής είτε παραδόσεως των Αποστόλων να ρίχνουμε ρίζινη στο ανδρόγυνο? Γράφει πουθενά? Έτσι το βρήκαμε, λέει. Ως εδώ μας πήρε η ώρα. Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, μετανοημένους, να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.